Μετά από περίπου 8 χρόνια που ασχολούμαι με το trial με ποδήλατο, είχα μαζέψει πάρα πολλά, κυρίως χαλασμένα εξαρτήματα ποδηλάτου, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν μπορούσα να ξαναχρησιμοποιήσω πάνω σε ποδήλατο και απλώς τα κρατούσα μόνο σαν αναμνηστικά. Από ένα σημείο και μετά όμως άρχισαν να πιάνουν πολύ χώρο και ήταν πλέον σαβούρα. Γι' αυτό σκέφτηκα ναι μεν να τα κρατήσω, αλλά σε διαφορετικό πόστο. Αντλώντας λοιπόν λίγη έμπνευση από τον μαγικό κόσμο του διαδικτύου, παρατηρώντας και μελετώντας διάφορες κατασκευές που πετύχαινα, άρχισα να μπαίνω στο πνεύμα αυτής της εναλλακτικής δημιουργίας και τώρα συνεχίζω με δικές μου ιδέες. Ξεκίνησα από απλά χρηστικά αντικείμενα, όπως αυτή η μολυβοθήκη και ένα φωτιστικό, και σιγά σιγά προχώρησα και σε πιο σύνθετες κατασκευές. Το πρώτο βήμα είναι να τις σχεδιάζω και να τις μελετώ στον υπολογιστή και στη συνέχεια, αφού βρω τι ακριβώς υλικά θα χρειαστώ για να τις κάνω πράξη, προχωράω στην ανέβρεση αυτών των υλικών και στην υλοποίηση της κατασκευής. Δεν θα έλεγα πως είναι δύσκολο, αλλά σίγουρα χρειάζεται αρκετή υπομονή, όρεξη και επιστράτευση φαντασίας για να μπορέσεις να δεις τα συγκεκριμένα αντικείμενα από διαφορετική οπτική γωνία, σαν υλικά δημιουργίας και όχι πλέον σαν εξαρτήματα ποδηλάτου. Κάντε εγγραφή για να μην χάσετε καμία από τις νέες εναλλακτικές κατασκευές που έχω στο μυαλό μου.